Έχουμε απέναντί μας έναν από τους νεότερους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Κωνσταντίνε, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε πολύ. Και εσείς νέοι είστε, παιδιά. Και εμείς. Κωνσταντίνε, στα 31 σου βουλευτής, 42.000 σταυρούς. Πόσο εύκολο είναι να εκλεγεί ένας νέος άνθρωπος σε αυτή την ηλικία τόσο ψηλά και μάλιστα με τη Νέα Δημοκρατία? Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι και ανέφικτο. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο αν είσαι νέος και θες να το βάλεις στόχο και σου αρέσει η πολιτική και έχεις πάθος και είναι αυτό που ονειρεύεσαι εν πάση περιπτώσει, μπορείς να το καταφέρεις. Υπάρχει τρόπος, απλά θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και εγώ ανήκω σε μια γενιά που τα social media έπαιξαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν είναι δηλαδή το κλαμπ τόσο κλειστό όσο παλιά, που υπήρχαν στάνταρ εφημερίδες, κάποια στάνταρ κανάλια. Δεν υπήρχε τρόπος να μπεις ούτε την κλειδαρότρυπα που λέμε. Άλλαξαν οι κανόνες του παιχνιδιού ουσιαστικά. Αλλάζουν ακόμη. Δεν άλλαξαν, δεν είναι άσπρο μαύρο. Αλλά είμαστε σε μια μεταβατική φάση και θεωρώ ότι όλοι όσοι μπαίνουν στην πολιτική από την τελευταία δεκαετία και μετά έχουν πλεονεκτήματα που φέρνουν τα social media, έχουν όμως και πολλά μειονεκτήματα. Διότι τα γραπτά μένουν και συνήθως τα social media, ιδίως όταν είμαστε νέοι 20, 22, 23 ετών, αυτά που έχεις γράψει ακολουθούν για πάντα. Όπως είδαμε και πρόσφατα με υποψηφίους που ανακοινώθηκαν το ΣΥΡΙΖΑ. Το Μηθριδάτηλες, ο οποίος είναι και στην περιφέρειά σου. Ας τα νότια κατεβαίνει. Στο νότιο νομίζω. Νομίζω ναι. Καλώς να μας έρθει. Μπορούν δηλαδή τα social media να βγάλουν βουλευτές από τώρα, δηλαδή ένας νέος άνθρωπος μέσα στο social media να γίνει τόσο γνωστός που να φτάσει στο κοινοβούλιο? Κοίταξε, το έχω διαγνώσει ως εξής. Στα social media γίνεται ένα πολύ μεγάλο μπαμ. Όμως το περιεχόμενο το οποίο δημιουργεί το θόρυβο προέρχεται από τα κανονικά media, δηλαδή από τα παραδοσιακά media, από τα κανάλια. Ωστόσο, τα social media έχουν έναν τρόπο, αυτό το οποίο θα απομονώσουν, καμιά φορά θα διαστρεβλώσουν, θα το παρουσιάσουν με ένα δικό τους τρόπο, να κάνει αυτό το μπαμ, να κάνει αυτό το θόρυβο σε δυσθεώρητο βαθμό. Δηλαδή, δεν τον έκανε ένα κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ας πούμε. Στη δική σου περίπτωση, είχες πολύ δυνατά social media εξ αρχής, είχες όμως, έβγαινες στα κανάλια, ήσουν πάρα πολύ μαχητικός και οι ατάκες σου από εκεί έγιναν viral στα social media. Σύμφωνα, εγώ ξεκίνησα πιο νωρίς όμως. Ξεκίνησα από πριν εκλεγώ βουλευτής και πριν αναλάβω αναπλήτως εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας και πριν αποκτήσω συχνή παρουσία στα κανάλια, ήμουν ένας άνθρωπος νέος, 25-26 ετών, που είχα συχνή παρουσία στο social media και ασκούσα πολιτική μέσα από εκεί. Δηλαδή, όταν ήμουν στην Ευρώπη εκλεγμένος στην ΟΛΕ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, πάρα πολλά post που έκανα, ειδικά την εποχή του δημοψηφίσματος, θυμάμαι, είχαν γίνει viral χωρίς απαραίτητα να σημαίνει ότι εγώ προσωπικά σαν Κυρανάκης έπαιρνα την δημοσιότητα που με αναλογούσα, αλλά το περιεχόμενο το οποίο πόσταρα μπορεί να γινόταν viral. Δηλαδή θυμάμαι ένα post που είχα κάνει για το «Μένουμε Ευρώπη» εκείνη την εποχή, μπορεί να το είχαν δει 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Πολύ τοξική εποχή και τότε για τα social media. Πολύ, πολύ. Θυμάμαι εκείνη την εποχή του δημοψηφίσματος, η προσωπική μου σελίδα στο Facebook είχε το που λέμε reach 3,5 με 4 εκατομμύρια. Το οποίο είχα πάθει πλάκα κι εγώ. Αλλά δεν σημαίνει ότι 4 εκατομμύρια έξεραν τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Προφανώς, ναι. Άρα λοιπόν λέω ότι τα social μόνο τους δεν φτάνουν. Χρειάζεται να έχεις καταρχάς σοβαρό, στιβαρό πολιτικό λόγο, τον οποίο με σωστή μέθοδο και σωστή δουλειά στα social media μπορείς να αναδεικνύεις. Είμαστε σε μια μεταβατική φάση που πρέπει να αναγνωρίσεις ποια είναι τα θετικά και ποια είναι τα αρνητικά, ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια είναι η κίνδυνη των social media. Διότι υπάρχουν κίνδυνοι, υπάρχουν ρίσκα και είναι πάρα πολύ εύκολο επίσης να καταστραφείς από τα social media, έτσι, να τελειώσεις μέσα ένα βράδυ. Και να τα χρησιμοποιείς πάντα με μέτρο. Πάντα με μέτρο. Έγινες βουλευτής τόσο νέος. Πώς ήταν αυτή η πρώτη θητεία? Ήταν αυτό που περίμενες? Όχι, δεν ήταν αυτό που περίμενα. Η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι νέος και έχεις πάθος για πολιτική, πιστεύεις ότι θα εκλεγείς στο κοινοβούλιο και μπορείς να τα αλλάξεις όλα. Δεν είναι καθόλου έτσι. Το κοινοβούλιο είναι μια διαδικασία αργή,
θεσμική και η οποία πολλές φορές, ειδικά στα μεγάλα θέματα, ας πούμε, τα συνταγματικά θέματα, μπορεί να χρειαστούν αρκετές θητείες για να μπορέσει να αλλάξει κάτι. Παράδειγμα, ένα θέμα που αφορά τη γενιά μας είναι τα πανεπιστήμια. Και για πάρα πολλά χρόνια λέμε για το άρθρο 16. Αυτό δεν μπορείς σίγουρα σαν βουλευτής να το αλλάξεις. Δεν μπορείς, το συνειδητοποίησαμε τώρα, και σαν κυβέρνηση να το αλλάξεις, αν δεν έχεις τα δύο τρίτα. Εγώ αυτό που συνειδητοποίησα είναι ότι ο ρόλος του βουλευτή στην Ελλάδα, έτσι όπως είναι το σύστημα δομημένο όλα αυτά τα χρόνια, ανεξαρτήτως κυβέρνησης, δεν επιτρέπει στον Έλληνα βουλευτή να έχει πολύ μεγάλη παρεμβατικότητα. Κατά τη γνώμη μου, αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει οι βουλευτές να είναι συμμέτοχοι στην παραγωγή πολιτικής και πρέπει να έχουν έναν πιο ισχυρό θεσμικό ρόλο στη συγγραφή των νόμων και στα θέματα που βάζουν προς συζήτηση και προς ψήφιση μέσα στην Ολομέλεια. Ναι, για να το πω απλά, ο βουλευτής έχει εξουσία στα χέρια του και δεν το λέω με την αρνητική έννοια της εξουσίας, ενώ τη δύναμη να αλλάξει πράγματα, ή απλώς είναι εκεί για να ψηφίζει αυτά που του φέρνουν οι υπουργοί. Έχει τη δύναμη να φέρει θέματα προς αυτούς που αποφασίζουν, δηλαδή τους υπουργούς, την εκτελεστική εξουσία, την κυβέρνηση. Δεν έχει όμως μόνος του τη δύναμη, ακόμη και αν συνταχθεί με άλλους 10, 20, 50 συναδέρφους του βουλευτές, δεν έχει τη δύναμη να φέρει έναν νόμο γραμμένο με τρόπο που θα πιστεύει εκείνος και η ομάδα του, προς συζήτηση στην Ολομέλεια. Δηλαδή, αν το Προεδρείο ή ο αρμόδιος υπουργός αποφασίσουν ότι αυτό δεν πρέπει να συζητηθεί, τελείωσε. Άρα λοιπόν παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο οι εσωτερικές διαδικασίες των κομμάτων σήμερα. Κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τη συνταγματική επιταγή του ρόλου του βουλευτή και θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί ευκαιρία στους βουλευτές οποιοδήποτε κόμματος να μπορούν κάτω από συγκεκριμένους κανόνες να συμμετέχουν πιο ενεργά στην παραγωγή πολιτικής, ώστε να λογοδοτούν και περισσότερο στους πολίτες που τους εκλέγουν, στους πολίτες δηλαδή που τους στέλνουν μέσα στο κοινοβούλιο. Πάρα πολλές φορές, μιας και μιλάμε για social media, μου γράφουν από κάτω, ας πούμε, στο Twitter ή στο Facebook. Α, ναι, ηρωνικά, πολύ καλό αυτό που γράφεις. Όταν γίνεται κυβέρνηση, να το κάνετε. Και αυτό με ενοχλεί, διότι γράφεται από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν ότι παρότι ένας βουλευτής μπορεί να προσπαθεί και είναι σημαντικότερη πολλές φορές προσπάθεια της συμπολίτευσης παρά της αντιπολίτευσης, γιατί στη συμπολίτευση έχεις, ας πούμε, και την ευκαιρία να συνομιλήσεις θεσμικά ή εξωθεσμικά με αυτούς που αποφασίζουν. Και να πιέσεις για διάφορα. Και να πιέσεις. Έτσι. Ο ρόλος μας είναι να πιέζουμε, λοιπόν. Ο ρόλος μας σαν βουλευτές είναι να ακούμε αυτό που λέει η κοινωνία και να εκπροσωπούμε αυτούς που μας στέλνουν μέσα στη Βουλή, ώστε να πιέζουμε κάποια πράγματα να γίνουν. Ή κάποια πράγματα να μην γίνουν. Πάντως, αν δεν μιλάμε και αν δεν πιέζουμε από το δημόσιο βήμα για αυτά τα οποία θεωρούμε σωστά και αυτά τα οποία μας λέει ο κόσμος, τότε ακυρώνουμε το ρόλο μας. Και ούτε μπορεί να ζητάει κανείς υποστηρικτή σημεί από έναν βουλευτή, και ειδικά νέο, αν δεν έχει καταφέρει κάτι, αν δεν το έχει ψηφίσει η κυβέρνηση, να μην μιλάει καθόλου. Γιατί και αυτό ακυρώνει την προσπάθεια και δημιουργεί αντικίνητρο. Λειτουργεί δηλαδή σαν αντικίνητρο για να βουλευτεί, να προσπαθήσει. Σου λέει, εντάξει, άλλοι αποφασίζουν. Αν μου δοθεί και εμένα κάποτε ευκαιρία να αποφασίζω εγώ, οκ, ας τα κάνω. Δεν είναι έτσι. Η πολιτική είναι μια ζωντανή διαδικασία. Άρα λοιπόν και εμείς, ειδικότερα οι νέοι, θεωρώ ότι ο ρόλος μας είναι να πιέζουμε όλο ένα και περισσότερο και για αυτά που πρέπει να γίνουν, αλλά και για το ρόλο μας. Πολύ σωστό αυτό, γιατί βλέπουμε συνεχώς βουλευτές να λειτουργούν ως εκπρόσωποι του κόμματος στην κοινωνία και όχι ως εκπρόσωποι της κοινωνίας του κόμματος. Δηλαδή, πολλές φορές θα έπρεπε να πιέζουν προς διαφορετική κατεύθυνση. Εννοείται ότι χρειάζονται και τα δύο, έτσι. Προφανώς. Δηλαδή, δεν έχει και νόημα να παρουσιάζεσαι ως μονίμως αντιπολιτευόμενος στην κυβέρνηση. Okay. Εννοείται ότι και αυτά που λέει η κυβέρνηση, ρόλο σου είναι να τα μεταφέρεις προς την κοινωνία. Είσαι δηλαδή ακριβώς στη μέση, ένας διάβολος και προς τις δύο πλευρές. Αλλά όταν κάτι μπορεί να γίνει καλύτερα, κατά τη γνώμη μου, έχεις συνταγματική υποχρέωση να το πεις προς τα πάνω. Να το μεταφέρεις προς τα πάνω. Διότι εσύ έχεις και τη μεγαλύτερη δύναμη από τους γύρω σου να το μεταφέρεις προς τα πάνω. Δηλαδή έχεις μεγαλύτερη εγγύηση ότι αυτό που λέει ο λαός θα ακουστεί. Υπάρχει πολλές φορές η αίσθηση ότι
σε ένα μεγάλο θέμα, σε ένα δύσκολο θέμα, ας πάρουμε τα Τέμπη. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι βγαίνουν μπροστά και στηρίζουν στα δύσκολα και υπάρχουν και κάποιοι, υπουργοί για παράδειγμα, οι οποίοι θα βγουν μόνο όταν αυτοί θέλουν να πούν για το έργο τους. Και η ερώτηση είναι, δεν είναι λίγο, όχι να πω άχαρος, αλλά ο ρόλος του βουλευτή είναι να βγαίνει στα κανάλια και να στηρίζει, ας πούμε, τα πάντα και στα δύσκολα, ενώ κάποιοι άλλοι είναι μόνο για τα καλά και τα εύκολα? Αυτό αφορά την επικοινωνία. Θα το συζητήσουμε και αυτό. Πάμε στην ουσία και ας πάρουμε για παράδειγμα τα Τέμπη για να δούμε τι θα ήταν ουσία από άποψης ενεργειών ενός βουλευτή. Έχει συμβεί μια τραγωδία. Έτσι, προφανώς εξετάζονται τα αίτια, απονέμονται ευθύνες κλπ. Πάμε να δούμε όμως πώς να το διορθώσουμε αυτό το πράγμα, ώστε να αφήσουμε κάτι καλύτερο στις επόμενες γενιές. Ο ρόλος του βουλευτή λοιπόν εδώ, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να είναι να συμμετέχει σε ένα όργανο το οποίο θα εξέταζε λύσεις για το άμεσο μέλλον, αλλά και, και την επόμενη δεκαετία, να φτιάξει μια στρατηγική δεκαετίας για τους σιδηροδρόμους, τα τρένα κλπ. Και θα έπρεπε όλοι οι βουλευτές οι οποίοι εκπροσωπούν περιφέρειες από τις οποίες περνά ο σιδηρόδρομος, γιατί ας πούμε στην Κρήτη δεν υπάρχει σιδηρόδρομο ή άλλες περιοχές, αλλά όσοι έχουμε άποψη, όσοι έχουμε πάρει το τρένο, όσοι θεωρούμε ότι τα παιδιά μας, ας πούμε, θα μπουν αύριο στα τρένα και ενδεχομένως να κινδυνεύουν, να έχουμε άποψη. Τι προσπαθώ εγώ να πω αυτές τις μέρες λοιπόν στα μέσα ενημέρωσης? Προσπαθώ να πω ότι οι λύσεις που λέει η αντιπολίτευση, λέει ας πούμε, δεν είχατε αρκετούς σταθμάρχες, δεν έχετε κάνει αρκετές προσλήψεις. Ψέματα είναι για αυτά, αλλά εγώ το εξετάζω και σαν θεωρία του τι θα σήμαινε. Τι λέει λοιπόν η αντιπολίτευση? Ότι αν έβαζες έναν άλλο δημόσιο υπάλληλο σε ένα άλλο κέντρο απομακρυσμένο, ο οποίος θα έχει ένα άλλο σύστημα που θα εξέταζε αν τα δύο τρένα είναι στην ίδια γραμμή και πηγαίνουν με αντίθετη φορά, θα μπορούσε να αποφευθεί τραγωδία. Απάντηση. Αν και αυτός ο δημόσιος υπάλληλος, χωρίς να μπορεί ο εκάστοτε υπουργός να ξέρει την κάθε στιγμή αν ένας δημόσιος υπάλληλος κάνει σωστά τη δουλειά του, αν και εκείνος έλειπε, είχε πάθει κάτι για αντικειμενικούς λόγους, δεν μπορούσε να επιτελέσει το καθήκον του. Πάλι εξαρτώνται 350 ζωές, 500 ζωές από την καλή πίστη ή από την υγεία ενδεχομένως ενός υπαλλήλου που δεν βρίσκεται στη θέση του? Όχι. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, πρέπει ιδιαίτερα η νέα γενιά πολιτικών να φέρει λύσεις στο τραπέζι, οι οποίες αφορούν τεχνολογία, αφορούν σένσορες που πρέπει να τοποθετηθούν σε όλες τις ράγες, σε όλο το δίκτυο, οι οποίες θα εξετάζουν αν υπάρχει ένα εμπόδιο, φυσικό εμπόδιο για παράδειγμα, μπορεί να είναι μια κατολίσθηση, ένας άνθρωπος, ένα κοπάδι από ζώα, μπορεί να είναι ένα τρένο το οποίο δεν πηγαίνει με την αντίθετη φορά, αλλά έχει απλά σταματήσει γιατί έχει μια βλάβη. Όλα αυτά λοιπόν μπορεί να τα σώσει η τεχνολογία. Και αν λοιπόν βλέπει ένα φυσικό εμπόδιο, θα πρέπει να υπάρχει αυτόματη πέδηση. Κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι λοιπόν μια λύση την οποία πρέπει να φέρουμε εμείς οι βουλευτές στο τραπέζι και να έχει υποχρέωση αυτός που αποφασίζει, αυτοί που είναι αρμόδιοι στον ΟΣΕ, οι διευθύνοντες σύμβουλοι, οι αρμόδιοι γενικοί γραμματείς, οι υφυπουργοί, οι υπουργοί, τουλάχιστον να την ακούσουν. Και να μας πούν, αυτή η πρόταση έχει λογική, τεκμηριώστατη και φέρτε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Αυτό σημαίνει πολιτική, στην ουσία. Τώρα πάμε στην επικοινωνία. Ναι, προφανώς κάποιοι έχουν αναλάβει το επικοινωνιακό βάρος της υπεράσπισης της κυβέρνησης σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από άλλους. Αυτό νομίζω είναι κάτι αντικειμενικό, δεν αμφισβητείται. Ο καθένας προφανώς κρίνεται για τον τρόπο που πολιτεύεται. Και αυτό πολλές φορές έχει και κόστος, έτσι, γιατί όταν εκτίθεσαι στα δύσκολα, χάνεις και πολιτικό κεφάλαιο. Δηλαδή, σίγουρα έχει κόστος. Κατά τη γνώμη μου όμως, όταν γίνονται λάθη, πρέπει να τα παραδεχόμαστε και πρέπει να έχουμε μια στάση αυτοκριτικής. Διότι μόνο έτσι χτίζεται η εμπιστοσύνη μεταξύ αυτών που εκπροσωπείς και του θεσμού του βουλευτή. Γιατί ξέρεις, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όσοι μπαίνουμε νεότεροι στην πολιτική είναι η δυσπιστία που υπάρχει απέναντι στο θεσμό. Δηλαδή, σου λέει, είσαι βουλευτής, βολεμένος, αναπαράγουν τα στερεότυπα που υπάρχουν για όλους. Και εσύ αγωνίζεται να τα ανατρέψεις. Έτσι λοιπόν, η διπλή αυτή προσπάθεια που κάνεις, πρώτον και να κάνεις σωστά τη δουλειά σου και δεύτερον να ανατρέψεις τα στερεότυπα που υπάρχουν απέναντι στο θεσμό, αφορά κυρίως την ουσία.
Πάμε ξανά στην επικοινωνία. Αυτοί οι οποίοι βγαίνουν μετά από λάθη, μετά από κακές καταστάσεις για την κυβέρνηση και υπερασπίζονται, προφανώς έχεις δίκιο, αναλαμβάνουν ένα κόστος, έχουν μια φθορά. Θεωρώ όμως ότι αποκτούν και μεγαλύτερο δέσιμο, αν θέλεις, με τους ανθρώπους που εκπροσωπούν, με τους ανθρώπους που ζητούν από εμάς τα στελέχη να βγούμε και να πούμε τα επιχειρήματα, να εξηγήσουμε τι έχει συμβεί, να εξηγήσουμε τι θέλουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι σου λέει, εγώ αυτά ξέρω, αυτός είναι ο ρόλος μου, αυτές είναι οι αρμοδιότητες μου, θα μιλήσω για αυτά. Δεν ξέρω πραγματικά και δεν θέλω να κρίνω κανέναν αν έχουν αν αυτός είναι ο ρόλος που τους έχει ανατεθεί. Δηλαδή ότι θα μιλάς μόνο για τα θέματα σου. Μόνο για το έργο σου. Έτσι, για παράδειγμα, εγώ πολλές φορές κάνω αυτή τη συζήτηση με τον Άδωνη, έτσι. Ο Άδωνης είναι μακράν ο πιο μαχητικός και αυτός που έχει την πιο συχνή παρουσία από όλους μας στα μέσα ενημέρωσης. Και κρίνεται γι' αυτό, έτσι, από κάποιους θετικά, από κάποιους αρνητικά. Πάντως έχει την πιο συχνή παρουσία και τη μεγαλύτερη μαχητικότητα. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Πραγματικά, πολλές φορές έχω ζητήσει μαζί του αν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, επί της θητείας του οποίου έχει έρθει ρεκόρ 20 ετίας στις επενδύσεις, επί δύο ή τρεις συνεχόμενες χρονιές, νομίζω και φέτος θα πιάσουμε πάλι ρεκόρ επενδύσεων, θα ξεπεράσουμε το περσινό. Επί τρεις λοιπόν συνεχόμενες χρονιές έχεις ρεκόρ επενδύσεων και έχεις διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης τη μία χρονιά και τριπλάσιο την επόμενη από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων μιλούσε για αυτά τα δύο θέματα που είναι ο πυρήνας των αρμοδιοτήτων του, πιστεύω ότι όχι μόνο δεν θα είχε φθορά, αλλά θα. Ναι, άλλο σε θέση θα μιλήσω μόνο για αυτά. Θα έκανε πάρα πολύ καλό και στην κυβέρνηση και προφανώς και στον εαυτό του. Ο Άδωνης επιλέγει να μπαίνει σε όλα τα θέματα. Έτσι. Και αυτό προφανώς τον τιμά, διότι δίνει τη μάχη του. Κρίνεται από τον κόσμο και αυτή τη στάση. Άλλοι επιλέγουν να μιλούν μόνο για τα θέματα αρμοδιότητάς τους. Κατά τη γνώμη μου, όπως σε όλα τα πράγματα στη ζωή, υπάρχει αυτό που λέμε μέτρο. Υπάρχει αυτό που λέμε ισορροπία. Ενδεχομένως να μην είναι το σωστό να τοποθετήσει για όλα τα θέματα, αλλά να μην χρειάζεται να τοποθετήσει και, αυτά, και μόνο για αυτά τα οποία σε αφορούν και να λες τα υπόλοιπα δεν τα ξέρω, τα υπόλοιπα δεν τα γνωρίζω, ας τα αναλάβει κάποιος άλλος. Ενδεχομένως πολλές φορές να έχεις δεχθεί κριτική η οποία είναι άδικη. Και σκληρή κριτική συνήθως από τους πολιτικούς αντιπάλους. Πώς έρχονται εκεί τα social media να διορθώσουν μια κατάσταση? Την επιδεινώνουν συνήθως, δεν τη διορθώνουν. Τα social media, προφανώς εννοείς, ας πάρουμε παράδειγμα. Είναι ένα εργαλείο και είναι, τα social media. Είναι ένα εργαλείο, ναι, προφανώς. Αν το χρησιμοποιήσεις σωστά, ενδεχομένως να μπορείς να διορθώσεις μια τέτοιου είδους επίθεση. Συνήθως όμως, επειδή ζούμε σε μια χώρα που υπάρχει πολύ χαμηλή διοντολογία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ειδικά στις ιστοσελίδες, τι συμβαίνει? Μπορεί να πάρει ένα μεγάλο site της μίας ή της άλλης πλευράς, και δεν λέω του ενός ή του άλλου κόμματος, λέω sites τα οποία σταθερά, ας πούμε, συστηματικά στηρίζουν μία πολιτική άποψη, ας το πω έτσι. Και θεωρούν, ας πούμε, ότι υπάρχουν κάποιοι βουλευτές από ένας πλευράς που είναι στοχοποιημένοι. Έτσι, εγώ είμαι στοχοποιημένος. Ας το δεχτούμε και αυτό. Συμφωνούμε σε αυτό. Ας το δεχτούμε και αυτό σαν ένα αντικειμενικό γεγονός. Και για να είμαι δίκαιος, υπάρχουν στοχοποιημένοι και από την άλλη πλευρά, έτσι. Συμφωνώ. Παίρνει λοιπόν μία τοποθέτησή μου στα μέσα ενημέρωσης, κόβει ένα συγκεκριμένο κομμάτι, ανεβάζει ένα βίντεο και στον τίτλο γράφει κάτι άλλο. Γράφει μια δήλωση που δεν έχω κάνει. Και γίνεται viral. Ή τη γράφει με έναν τρόπο που μπορεί η μία λέξη από τη δήλωση να ισχύει, αλλά το περιεχόμενό της να είναι κάτι τελώς διαφορετικό. Και τη γράφει επίσης και με έναν τρόπο που ξέρει ότι θα δημιουργήσει πάθη. Θα δημιουργήσει εκνευρισμό, θα δημιουργήσει οργή, θα διωγγώσει τα στερεότυπα για όλα τα πράγματα που συχαινόμαστε στους πολιτικούς. Και όλα αυτά τα συμπυκνώ σε ένα τίτλο για να δημιουργήσει μίσος απέναντί σου. Γιατί ξέρει ότι θα πάρει κλικς. Και για να ξέρει ο κόσμος πώς λειτουργούν αυτά τα sites, από τα κλικς πληρώνονται. Έτσι, γιατί όσο περισσότερα κλικς πάρει μια είδηση, άρα συνολικά το site, τόσο πιο πολύ θα πληρωθεί από τον διαφημιζόμενο τη σελίδα την οποία θα μπει. Υπήρχε ένα φοβερό site
το οποίο ήταν εντελώς άσχετο με την πολιτική, αφορούσε διακοπές, ξέρω εγώ, διακοπές, κάτι τέτοιο. Το οποίο προφανώς είχε δει ότι μία δήλωσή μου παλιότερη, η οποία επίσης δεν είχε συμβεί ποτέ, είχε κάνει πολλά κλικς, οπότε μετά από 3 χρόνια την ξανά έβαλε. Σου λέει, δεν έχουμε τώρα πολλές ειδήσεις οι οποίες κλικάρουν. Ας την ξαναβάλουμε να πάρουμε λίγα κλικς. Χωρίς φαντάζομαι να γράψουν, είναι και παλιά δήλωση. Τίποτα. Εκεί λοιπόν απαντάω στην ερώτηση του Κίμωνα. Ποιος είναι ο ρόλος των social media. Μπήκα με το προφίλ το δικό μου στο Facebook και μπήκα από κάτω στη σελίδα και γράφω. Μπορείτε παρακαλώ να μου πείτε πότε και σε ποιο μέσο ακριβώς έχει γίνει αυτή η δήλωση. Το σβήνανε στην αρχή το σχόλιο, το ξαναέκανα. Βρήκα κάποια στοιχεία, ένα email έτσι γενικό που υπήρχε στη σελίδα. Με πάση με τα πολλά, βρήκα άκρη, μίλησα με έναν άνθρωπο, του λέω: άνθρωπέ μου, αυτό που γράφεις δεν το έχω πει εγώ ποτέ. Α, μου λέει, ναι, δεν ξέρω, τα παιδιά στη ροή. Τα κλασικά. Αυτό τον τίτλο όμως, επειδή κλικάρει, στην πρώτη μεγάλη κρίση, τον είχε γράψει προφανώς ένα μεγάλο site και τον είχαν πάρει copy-paste εκατοντάδες sites. Με αποτέλεσμα, η οργή του κόσμου στα σχόλια και η εικόνα που φτιάχτηκε για μένα να ήταν ενός ανθρώπου που, για να μην πω τίποτα χειρότερο, απλά δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα. Και αυτό ξέρεις, με ενοχλεί αξιακά. Διότι όταν μπαίνεις στην πολιτική, πραγματικά μπαίνεις για να αλλάξεις κάτι, για να αλλάξεις τη χώρα σου, να την κάνεις καλύτερη. Και όταν βλέπεις ότι αδικείσαι, ξέρεις ότι απομακρύνεις από το στόχο σου. Πώς το διαχειρίζεις αυτό όμως, τι έκανες, δηλαδή έκανες μια ανάρτηση που εξηγούσες ότι δεν έκανα ποτέ αυτή τη δήλωση? Θα το κρίνω αναλόγως στο μέγεθος. Όταν δω ότι τα πράγματα ξεφεύγουν, θα κάνω μια ανάρτηση. Έχω δει ότι πολλές φορές κάνεις και σχόλια. Δηλαδή αυτό που είπες τώρα, που είσαι κάνει σε αρκετά θέματα. Πηγαίνω, προσπαθώ με ευθύτητα να πάω στις σελίδες που γράφουν κάτι το οποίο δεν ισχύει και να κάνω ένα σχόλιο και όποιος το δει. Συνήθως δεν το βλέπουν πολύ. Αυτό βέβαια εξαρτάται από τον αλγόριθμο που το Facebook τον αλλάζει κάθε 6 μήνες. Όταν πάρει διαστάσεις ένα θέμα, θα κάνω μια ανάρτηση συνολική στο δικό μου προφίλ, ώστε τουλάχιστον οι δικοί μου υποστηρικτές ή αυτοί οι οποίοι μπαίνουν σε σελίδα μου να ξέρουν ποια είναι αλήθεια και ποια δεν είναι αλήθεια. Όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, η λάσπη μένει. Δηλαδή, αυτό το δόγμα που πολλές φορές έχουμε δει και από τη μία και από την άλλη πλευρά, αυτό το πες, κάτι θα μείνει. Ναι, κάτι μένει. Δηλαδή, πώς να σου πω, και ξαναζητήσεις το Google να μπεις να ψάξεις για κάποιον, οι πιο συχνές αναζητήσεις είναι αυτές που κάνουν το μεγαλύτερο θόρυβο. Δυστυχώς για όλους. Και για να συνδέσω αυτή την κουβέντα με την προηγούμενη, ποτέ τα μέσα ενημέρωση να ασχολούνται με τις πραγματικές πρωτοβουλίες ενός βουλευτή. Ποτέ τα μέσα ενημέρωση δεν έχουν ασχοληθεί με προτάσεις που έχω κάνει στον προϋπολογισμό. Έχω κάτσει και έχω ασχοληθεί, θεωρώ, περισσότερο από τον μέσο όρο για νέο βουλευτή με το τι σημαίνει πληρώνω φόρους στην Ελλάδα, πόσοι είναι οι φόροι, πώς θα μπορούσαμε να τους κάνουμε πιο ανταποδοτικούς, πώς θα μπορούσε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Έχω καταθέσει 2 φορές την πρόταση στον προϋπολογισμό. Ποτέ κανένα μέσο δεν έχει ασχοληθεί με αυτή την πρόταση. Παρότι είναι υποχρέωσή μου να την κάνω, έτσι. Έχω ασχοληθεί με το κομμάτι των πανεπιστημίων. Πάρα πολύ. Διότι έχω μια ηλικιακή εγκύτητα με τα δημόσια πανεπιστήμια, είμαι από αυτούς ελληνικού δημόσιου πανεπιστήμιου. Με πονάει και συναισθηματικά. Ό,τι θετική πρωτοβουλία έχω πάρει για αυτό το ζήτημα, ποτέ δεν έχει αναδειχθεί. Μία φορά μόνο, όταν τόλμησα να ασκήσω εσωκομματική κριτική στην αρμόδια υπουργό, έγινε ένα τεράστιο θέμα που πολλοί προφανώς από αυτούς που μας βλέπουν ίσως και να θυμούνται. Ναι, πάμε λίγο στην νεολαία πάντως. Έκανε η κυβέρνηση αυτά που έπρεπε? Έχει κάνει πράγματα, κάτω μισθός, κάποια δάνεια για το δημογραφικό, τα κίνητρα. Έχουν γίνει πράγματα, αλλά αρκούν? Όσο κι αν ακουστεί περίεργο αυτό που θα πω, νομίζω το μεγαλύτερο, και ας μην το καταλαβαίνουν τώρα, το μεγαλύτερο έργο που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση για τους νέους ανθρώπους είναι να φέρει επενδύσεις. Ας εξηγήσω γιατί. Το να φέρεις επενδύσεις μπορεί να ακούγεται κάτι μακρινό για ένα νέο ο οποίος τώρα ψάχνει μια δουλειά και σου λέει εμένα δεν με αφορά. Ίσως αφορά κάποιους πλούσιους, στα σκάφη τους, στις βίλες τους, στα μεγάλα τους πολυτελή γραφεία. Δεν είναι έτσι. Πρώτον, γιατί μια επένδυση η οποία θα έρθει στην Ελλάδα, ειδικά οι ξένες εταιρείες, αυτό που θα αναζητήσουν ανθρώπινο κεφάλαιο με εμπειρία από το εξωτερικό.
Άρα, πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό και ανήκουν στη γενιά του Brain Drain, επέστρεψαν και έχουμε μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά από μια δεκαετία, θετικό ισοζύγιο επιστροφών από φυγή, από φυγές νέων ανθρώπων προς το εξωτερικό. Είχα ασχοληθεί και με αυτό παλιότερα, έτσι. Ναι, είχα ασχοληθεί με το Brain Drain. Λέω ότι είναι ένα θέμα το οποίο, παρότι πολλοί το βλέπουν μόνο ως πληγή, εγώ θεωρώ ότι μπορεί να μετατραπεί σε κέρδος για τη χώρα. Διότι η νοοτροπία που έχουν αποκτήσει οι νέοι άνθρωποι που έφυγαν στο εξωτερικό, η εργασιακή τους εμπειρία, η ακαδημαϊκή τους εμπειρία, οι παραστάσεις που έχουν αλλάξει, ο αέρας, ας το πω έτσι, που μπορούν να φέρουν πίσω μέσα στη χώρα, είναι πολύτιμος για την Ελλάδα. Και είμαι πολύ χαρούμενος που εξαιτίας χάρη στις επενδύσεις έχουν βρει δουλειά πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν ξεκινήσει μια καριέρα στο εξωτερικό και έχουν επιστρέψει. Δεν λέω ότι όλοι έχουν επιστρέψει, όμως περισσότεροι επιστρέφουν από αυτούς που φεύγουν. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή για τη χώρα μας. Δεύτερον, οι μισθοί έχουν αυξηθεί κατά 13%. Έτσι, εντάξει, δεν λέω ότι είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Είναι όμως σίγουρα σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή έχουν αυξηθεί ο μέσος μισθός κατά 13% και ο κατώτατος μισθός, ο βασικός μισθός, κατά 20%. Αυτό γιατί έχει συμβεί? Δεν έχει συμβεί επειδή έχει νομοθετήσει απλά η κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση δεν δίνει αυτούς τους μισθούς. Τους μισθούς αυτούς τους δίνουν οι επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν, ταυτόχρονα με την μείωση των εισφορών που νομοθέτησε η κυβέρνηση, 5% μείωση υπόσχεται και δεσμεύεται για ακόμη 5% την επόμενη τετραετία. Άρα λοιπόν, 10% λιγότερες εισφορές σχέση με αυτό που παραλάβαμε. Είναι κάτι σημαντικό. Η αύξηση των καθαρών χρημάτων που παίρνει ένας εργαζόμενος και η μείωση της φορολογίας, όλο αυτό συμβάλλει στην αύξηση του εισοδήματος ενός νέου ανθρώπου. Δεν έρχεται αυτό από νομοθέτηση μόνο. Έρχεται από επενδύσεις. Γιατί μια επένδυση θα δώσει δουλειά και σε άλλες ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα δώσουν δουλειά και σε άλλους ανθρώπους, η οικονομία θα κινηθεί, το χρήμα θα κινηθεί. Και έτσι λοιπόν μπορούμε να ξέρουμε ότι βαδίζουμε σε μια σωστή κατεύθυνση. Τώρα, για μένα, η πιο σημαντική πολιτική που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση για τη νέα γενιά είναι να συνδέσει την αγορά εργασίας που θα συναντήσει ένας σημερινός 16χρονος, ο οποίος τώρα αρχίζει και ονειρεύεται και τώρα αρχίζει και σχεδιάζει το μέλλον του, αποφασίζει τι θέλει να κάνει. Όταν θα βγει στην αγορά εργασίας, μπορεί να είναι ας πούμε 22, 23, 24, πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να φτιάξει ένα σχεδιασμό εθνικό με την αγορά εργασίας του μέλλοντος, του άμεσου μέλλοντος όμως, να συνδέσει κίνητρα για επιχειρήσεις που ασχολούνται με αυτούς τους τομείς. Μπορεί να είναι τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να είναι η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες, μπορεί να είναι η σύγχρονη μηχανική, μπορεί να είναι τα, στο κομμάτι της υγείας, ας πούμε, έχουμε πολύ, πολύ μεγάλες ανατροπές στον τρόπο που θα γίνονται οι εξετάσεις στους ασθενείς και θα υπάρχει προβλεψιμότητα στο τι ασθένειες μπορείς να έχεις. Να τους βάλει η κυβέρνηση ένα σχεδιασμό, να τους συνδέσει με επιχειρήσεις που θα κινητροδοτηθούν στην έρευνα και αυτό να πάει να συνδεθεί με τα πανεπιστήμια, τα οποία θα πρέπει να επιλέγουν και με δικά τους κριτήρια ποιους νέους, ποια ταλέντα θέλουν να φέρουν μέσα στα ιδρύματά τους. Μιλάμε για δημόσια πανεπιστήμια μόνο, ήρθε η ώρα να γίνει μεγάλη τομή? Προφανώς ήρθε η ώρα, αλλά εγώ δεν είμαι άνθρωπος που θα πω ας περιμένουμε μέχρι να αποφασίσουν 2-3 της Βουλής να αναθεωρήσουν το άρθρο 16. Yeah. Εγώ λέω ότι με τα σημερινά δημόσια πανεπιστήμια μπορούμε να κάνουμε σωστή δουλειά. Και τι σημαίνει σωστή δουλειά? Πρακτικό παράδειγμα. Υπάρχει εθνική ομάδα ρομποτικής. Εθνική μαθητική ομάδα ρομποτικής. Παιδιά 15 έως 17 ετών και πιο νέοι, οι οποίοι τα τρία τελευταία χρόνια έχουν κατακτήσει τη δεύτερη και τρίτη θέση παγκοσμίως στην Ολυμπιάδα ρομποτικής. Αυτά τα παιδιά, επειδή πήγα στην Ολυμπιάδα φέτος στην Ελβετία και το είδα με τα μάτια μου, υπάρχουν περίπτερα του MIT, του Stanford και άλλων κορυφαίων πανεπιστημίων που δίνουν υποτροφίες στα ταλέντα που βρίσκουν εκεί στην Ολυμπιάδα. Εμείς δεν τους δίνουμε τη δυνατότητα να μπουν σε πανεπιστήμια, σε πολυτεχνία, που πραγματικά πιστεύω ότι θα έσκιζαν τα ρούχα τους, να το πω έτσι, για να τους έχουν μέσα στα ιδρύματά τους, μέσα στις τάξεις τους. Και να μπορούν να πούν ότι αυτά τα ταλέντα θα γίνουν δικοί μας απόφοιτοι, θα βρουν μια καλή δουλειά εδώ στην Ελλάδα και θα μπορούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι, τη ρομποτική, που είναι ένα επάγγελμα του μέλλοντος, να κάνουμε θαύματα. Μπορούμε να το κάνουμε.
Και αυτά τα παιδιά δεν πρέπει να τα αφήσουμε να φύγουν. Πρέπει λοιπόν, εγώ δεν θα πω σε πολλούς τομείς, ας επιλέξουμε 5 τομείς. Ας πούμε η ναυτιλία, ας πούμε η παραγωγή ενέργειας, διότι έχουμε ως εθνικό στόχο να γίνουμε ενεργειακά αυτόνομοι στο μέλλον, μπορούμε να γίνουμε. Ας πούμε τεχνητή νοημοσύνη, ας πούμε η νανοτεχνολογία, ας πούμε το κομμάτι της υγείας που αναλύσαμε και πριν. Και πάνω σε αυτά τα κομμάτια να πάρουμε τα σημερινά ταλέντα και να τους οδηγήσουμε μια στρατηγική σε καλές θέσεις εργασίας, σε θέσεις οι οποίες πραγματικά οι οικογένειές τους θα αισθάνονται περήφανοι που τα παιδιά τους κατάφεραν κάτι στη χώρα τους. Αυτό μπορεί να κάνει η κυβέρνηση για την γενιά. Για να πάμε όμως από τη θεωρία στην πράξη. Πώς παλεύει ο Κυρανάκης εφόσον εκλεγεί τη δεύτερη τετραετία για αυτά στη Βουλή? Προτείνοντάς τα όπως έκανε και την προηγούμενη τετραετία στο Υπουργείο Παιδείας. Για παράδειγμα, στην Ολομέλεια, εγώ 2 φορές έχω προτείνει σε νομοσχέδια του Υπουργείου Παιδείας να μπει μάθημα τεχνητής νοημοσύνης στα δημοτικά. Διότι η Ελλάδα μπορεί να μην έχει, και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, δεν έχει τα δισεκατομμύρια που χρειάζονται για να κάνει την έρευνα που κάνει η Γαλλία σήμερα του Μακρόν στο AI. Και θέλω να επανέλθω σε ένα θέμα που αφορά τα social media σχετικά με το AI, την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν έχει λοιπόν αυτά τα δις, έχει όμως ανθρώπινο κεφάλαιο. Άρα λοιπόν, για σκέψου, αν παιδιά που σήμερα τελειώνουν το δημοτικό έχουν αρχίσει και μαθαίνουν τι σημαίνει στην πράξη τεχνητή νοημοσύνη, θα μπορούν να είναι κυρίαρχοι σε 10 χρόνια από σήμερα σε αυτό τον τομέα, ο οποίος σύμφωνα με έρευνες μέχρι το 2030 θα παράγει 130 τριλίων, 130 τρισεκατομμύρια σε ΑΕΠ παγκοσμίως. Σε αξία. Θα είναι ένα 130 τρίλιον business παγκοσμίως. Η τεχνητή νοημοσύνη. Ο νεότερος δισεκατομμυριούχος του κόσμου, ένας Κορεάτης, στον οποίο ανήκει μια εταιρεία που λέγεται Scale AI, είναι 25 ετών. Κάποια στιγμή θυμάστε έναν τύπο που λεγόταν Michael Κράτσιος. Ο Michael Κράτσιος ήταν ο Chief Technology Officer του Λευκού Οίκου επί Προεδρίας Τραμπ. Έλληνας. Εξαιρετικό παιδί, πολύ ταλαντούχο και χαμηλών τόνων. Όταν λοιπόν τελείωσε η θητεία Τραμπ, επέστρεψε στον ιδιωτικό τομέα από όπου προερχόταν κιόλας. Και του συζήτησα μαζί του, του λέω τι θα κάνεις, μου λέει θα πάω σε μια καινούργια εταιρεία που λέγεται Scale AI. Μετά από 2 χρόνια του έστειλα ένα μήνυμα στο Instagram και του λέω αυτό είναι ο δικός σου. Είχε βγει άρθρο του Forbes που έλεγε ο τάδε Κορεάτης, ας πούμε, ο νεότερος billionaire στον κόσμο. Αυτός έκανε μια εταιρεία λοιπόν, βλέποντας το μέλλον. Αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Πρέπει να το κάνουμε κι εμείς, διότι η τεχνητή νοημοσύνη παίρνει έναν δρόμο με εκθετική ανάπτυξη και για να επανέλθω στα social media. Αλλάζει και τα δεδομένα τώρα. Είδαμε πρόσφατα, μιας και μιλάμε για Τραμπ, αυτές τις φωτογραφίες γνωστές της δίθεν σύλληψής του. Ναι, ναι. Που πάρα πολλοί κόσμοι τις πίστεψε, διότι δεν έχει την παιδεία να καταλάβει ποιες είναι οι δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης σήμερα. Υπέγραψαν αυτή τη βδομάδα, ή την προηγούμενη εβδομάδα, μια επιστολή οι άνθρωποι που θεωρούνται ευφυΐες, ας πούμε, στην τεχνολογία, όπως είναι ο Elon Musk, ο Βόσνιακ και διάφοροι άλλοι. Οι οποίοι ζητούν μια εξάμηνη παύση, προσέξτε τώρα, πρώτη φορά γίνεται αυτό, μια εξάμηνη παύση στην έρευνα που γίνεται για την τεχνητή νοημοσύνη, διότι η έρευνα και τα εργαλεία που υπάρχουν σήμερα διαθέσιμα παίρνουν ένα τόσο επικίνδυνο δρόμο. Τρέχουν πολύ γρήγορα. Που δεν ξέρουμε αν θα τρέξουν πιο γρήγορα από τις ανθρώπινες δυνατότητες. Άρα λοιπόν, ηθικά δεν γνωρίζουμε αν θα μπορέσουμε να τις βάλουμε σε ένα πλαίσιο. Και έχει ανοίξει και μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τα δικαιώματα πλέον. Που ανήκει τι. Διάβασα και μια έρευνα κάπου ότι δώσανε στο AI να γράψει μια πολιτική ομιλία. Το έκανε μέσα σε 15 δευτερόλεπτα. Είχε αρχή, μέση, τέλος. Έβγαζε κανονικά νόημα. Και δεν θα ξέρεις και ποιος έχει γραφτεί. Θα το παίρνει, θα το διαβάζει ο πολιτικός. Αλλάζουν πλέον. Το έκανα και εγώ αυτό το πείραμα. Έκανα λογαριασμό στο ChatGPT. Το έκανα και εγώ αυτό το πείραμα. Προφανώς στα αγγλικά είναι λίγο πιο προχωρημένο το σύστημα. Ναι. Στα ελληνικά όχι τόσο. Υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Προφανώς δεν υπάρχει αυτό που λέμε το ανθρώπινο άγγιγμα. Έτσι. Πολύ σύντομα θα υπάρξει όμως. Και πολύ σύντομα θα υπάρξουν καταστάσεις όπου θα βλέπεις τον πρόεδρο των ΗΠΑ με τη φωνή του και το πρόσωπό του να λέει σε δήλωσή του σε βίντεο κάτι που δεν έχει πει ποτέ. Ναι. Το έκαναν αυτό κάποιοι τύποι σε τεστ, σε εργαλείο που δεν είναι διαθέσιμο ακόμη.
αλλά η τεχνολογία υπάρχει για να είναι διαθέσιμο, και πήραν το πρόσωπο του Μπάρακ Ομπάμα, αντέγραψαν μέσα από μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης τη φωνή του και τον έβαλαν να πει μια δήλωση την οποία δεν έκανε ποτέ. Έτσι. Και είναι τόσο πιστευτό, είναι τόσο ρεαλιστικό σήμερα, που σε 6 μήνες από τώρα, σε 1 χρόνο, αυτό δεν θα έχει όριο. Άρα θα ζούμε, αν δεν υπάρξει πλαίσιο, στο απόλυτο χάος των fake news. Σήμερα παραπονιόμαστε εμείς για έναν τίτλο ενός site. Αύριο μπορεί να έχουν τα πρόσωπά μας και τις φωνές μας και να μας δείχνουν να λέμε... Δεν ξέρω εγώ... Οτιδήποτε. Ναι. Δεν υπάρχει όριο. Άρα λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι, οι Έλληνες μαθητές, οι οποίοι σύντομα θα πάνε στα πανεπιστήμια και σύντομα θα πάνε να βρουν μια δουλειά, πρέπει να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι, διότι αυτό το κομμάτι είναι το μέλλον. Και θα έχει πάρα πολλά χρήματα και πολύ μεγάλη εξέλιξη. Το κέντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στα social media είναι το Twitter. Έχει όμως αντίκτυπο στην κοινωνία? Είναι πολύ τοξικό το Twitter. Πολύ τοξικό. Εγώ έχω Twitter, προφανώς διαβάζω αρκετά, ενημερώνομαι. Θα ρίξω και έτσι μια ματιά στα σχόλια για να πάρω το κλίμα. Όμως η ανωνυμία, την οποία τελικά δεν καταπολέμησε μέχρι τώρα ο Elon Musk, όπως έλεγε. Έλεγε ότι με το verified, ας πούμε, θα... Τι, δίνει και μπλε σηματάκι στους ανώνυμους. Ναι, δίνει και μπλε σηματάκι στους ανώνυμους. Τώρα είναι περίεργο. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχει δικαίωμα, ας πούμε, να υπάρχει μια σχετική ανωνυμία στο διαδίκτυο, αλλά όταν γίνεται κατάχρηση αυτού, δηλαδή όταν ένας άνθρωπος μπορεί να φτιάξει 10 ανώνυμα προφίλ, να έχει 0 λογοδοσία, αλλά τεράστια επιρροή, τεράστιο impact στο τι σημαίνει πολιτικός διάλογος στη χώρα, και κάτι το οποίο δεν ισχύει μέσα σε 24 ώρες να το ξέρει όλη η Ελλάδα, χωρίς να είναι πραγματικότητα, αυτό είναι πρόβλημα για τη δημοκρατία. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η δημοκρατία έτσι. Αξίζει ένας πολιτικός να μπαίνει στο Twitter να απαντάει στα σχόλια που του κάνουν, στα fake news ενδεχομένως? Δεν το κάνω πια. Διότι έβλεπα ότι όσο έμπαινα σε διάλογο, έμπαινα σε διάλογο με ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν το ονοματεπώνυμό τους. Και πολλές φορές είχα μπει στη δικασία να γράψω. Φίλε μου, όταν γράψεις με το ονοματεπώνυμό σου, με χαρά να κάνουμε διάλογο με τα επιχειρήματά μας. Όταν βρίζεις χυδαία ή λες πράγματα που δεν ισχύουν, δεν έχει κάποιο νόημα. Οπότε θεωρώ ότι το Twitter έχει πάρει έναν δρόμο πάρα πολύ τοξικό. Ξανά για να είμαι δίκαιος, και από τις δύο πλευρές υπάρχει τοξικότητα και στοχοποίηση. Και υπάρχει και ρηχότητα. Δηλαδή δεν πηγαίνεις βαθιά στα ζητήματα. Δεν υπάρχει το γιατί, δεν υπάρχει η αιτία πίσω από τα γεγονότα. Λέμε, ξέρω εγώ, ο Κυρανάκης. Ποιος είναι ο Κυρανάκης? Ο τάδε που είχε πει αυτό και που είχε κάνει το άλλο, και μπορεί να μην ισχύει τίποτα. Για μένα ο πολιτικός διάλογος στη χώρα, και σε αυτό φταίνε πάρα πολύ τα site τα οποία λέγαμε πριν, ότι αναπαράγουν ένα τίτλο χωρίς να το τσεκάρουν, το μήνυμα της διοντολογίας. Αν είσαι δημοσιογράφος, πρέπει να τσεκάρεις αν αυτό που γράφεις ισχύει ή δεν ισχύει. Αν όντως αποδίδεις το νόημα αυτών που μεταφέρεις στη δημόσια σφαίρα. Αυτή είναι δημοσιογραφία. Είναι ο ρόλος ενός ανθρώπου να μεταφέρει στη δημόσια σφαίρα κάτι το οποίο έχει υποθεί για το ευρύ κοινό. Πού κάνει την καμπάνια ένας πολιτικός σήμερα? Δηλαδή, ξεκινάς. Πού κάνεις την καμπάνια σου? Στο Facebook? Εκεί ρίχνεις το βάρος? Στο TikTok που έχει αρχίσει και έχει όλο και περισσότερο κόσμο? Το 19 ήταν πολύ πιο ξεκαθαρά τα πράγματα. Στο Facebook ήταν περίπου όλος ο πληθυσμός που είχε πρόσβαση στο ίντερνετ της Ελλάδας. Είχες πολύ πιο στοχευμένα εργαλεία για να μπορείς να κάνεις καμπάνιες, να στοχεύσεις κοινά, γεωγραφικά, ηλικιακά κλπ. Ακόμα υπάρχει, αλλά είναι πολύ μειωμένο. Θεωρώ ότι η νέα γενιά έχει φύγει από το Facebook και θεωρώ ότι το 23, σε αυτές τις εκλογές, έχουμε ένα πολύ μεγάλο diversity, μια πολύ μεγάλη ποικιλία στα social media που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας πολιτικός. Και δεν υπάρχει μία λύση για όλα. Κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν κοινά και στο TikTok και στο Instagram και στο Twitter και στο YouTube και στο Facebook. Πρέπει, κατά τη γνώμη μας, πολιτικός να διαγνώσει τι κοινό τον ακολουθεί το κάθε μέσο. Αυτό απαιτεί προφανώς περισσότερη δουλειά. Ίσως αυτό απαιτεί σε ένα πολιτικό γραφείο ή σε μια καμπάνια και περισσότερους ανθρώπους να το κάνουν. Έχει τελειώσει η εποχή που
περιμέναμε παλιότερα κάποιοι. Α, πάρε και ένα παιδί για τα social media. Δεν είναι έτσι. Κι αν, κάποιοι δεν είχαν καθόλου. Έτσι, τα social media έχουν διωγγωθεί τόσο πολύ που κάθε μέσο έχει τη δική του τεχνολογία, έχει το δικό του τρόπο. Και αν δεν το ξέρεις καλά, θα μείνεις πίσω. Πάμε να πούμε λίγο για τα μεγάλα θέματα. Πώς θα πήγε αυτή η κυβέρνηση και γιατί να την ξαναψηφίσει ο κόσμος? Θα πήγε σε πολλά θέματα καλά και σε πολλά θέματα λιγότερο καλά, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Συνολικά, θεωρώ ότι η Ελλάδα σήμερα είναι μια πολύ καλύτερη χώρα από το 2019. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία παρέλαβε μια χώρα που την πήγε μπροστά. Έκανε τα περισσότερα από αυτά που υποσχέθηκε. Υποσχέθηκε επενδύσεις, έφερε ρεκόρ επενδύσεων. Υποσχέθηκε μείωση φόρων, έκανε πολλές μειώσεις φόρων. Και παρά την πανδημία και παρά την ενεργειακή κρίση. Και έφερε και περισσότερα έσοδα από τους μειωμένους φόρους. Άρα επιβεβαιώθηκε στο ιδεολογικό το οποίο λέγαμε τότε, στο ιδεολογικό αφήγημα το οποίο λέγαμε ως αντιπολίτευση το 2019 και πιο πριν, ότι αν μειώσεις φόρους μπορεί να φέρεις παραπάνω έσοδα και μας κοροϊδεύαν οι... Ναι, γιατί αυξάνεται την κατανάλωση. Έτσι. Λοιπόν, έφερε πραγματική αμυντική θωράκιση της χώρας και ανέδειξε τους κινδύνους που υπήρχαν τα προηγούμενα 10 χρόνια που οι εξοπλισμοί είχαν μείνει πάρα πολύ πίσω. Θεωρώ ότι σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής έχει γίνει το καλύτερο δυνατόν. Υπεγράφησαν 2 συμφωνίες για ΑΟΣ. Αμυντικές συμφωνίες. Και μία είναι προς υπογραφή. Υπεγράφησαν αμυντικές συμφωνίες, μέσα στις οποίες η συμφωνία αμυντικής συνδρομής με τη Γαλλία, που είναι ό,τι πιο ιστορικό έχει υπάρξει σε επίπεδο Ελλάδας-Γαλλίας και συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θεωρώ ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα πλέον που σε αυτόν τον τομέα εκπέμπει περισσότερο σεβασμό, εκπέμπει ισχύ. Και άρα φίλοι και εχθροί της τη σέβονται περισσότερο. Επίσης θεωρώ ότι σε επίπεδο ψηφιοποίησης του κράτους έγιναν αυτονόητα πράγματα, τα οποία όμως για πάρα πολλά χρόνια ενώ ήταν αυτονόητα δεν γινόντουσαν. Και υπάρχει δέσμευση τώρα ότι μέχρι το 2027 ολόκληρη επαφή του πολίτη προς το δημόσιο θα έχει ψηφιοποιηθεί. Αυτό λοιπόν είναι ένα τεράστιο βήμα. Κάνουν λάθος όσοι λένε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός απέτυχε λόγω τεμπών, διότι η αρμοδιότητα αυτού του Υπουργείου ήταν, και είναι προς ζήτηση αν πρέπει να αλλάξει ή όχι, ήταν οι διαδικασίες του δημοσίου και η επαφή του πολίτη με δημόσιες υπηρεσίες. Γλίτωσε ουρές ο πολίτης. Έγινε η ζωή του πιο εύκολη. Έτσι, αυτά. Τώρα, σε άλλα ζητήματα, ενώ θεωρώ ότι έγιναν προσπάθειες και έχουν γίνει σίγουρα βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν είμαστε εκεί που θα θέλαμε. Θεωρώ ότι στα πανεπιστήμια δεν είμαστε εκεί που θα θέλαμε. Ενώ νομοθετικά καταργήθηκε το άσυλο, έχουν νομοθετηθεί σωστά πράγματα, αυτό το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα σε φορολογούμενους και ψηφοφόρους ταυτόχρονα, οι οποίοι δίνουν εντολή σε μια κυβέρνηση να εφαρμόσει πάνω στην παιδεία και στο αυτοδιοίκητο που ισχύει στα πανεπιστήμια, και ανάμεσα υπάρχει κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν μπορεί να επιβάλλει στους πιτάνες τι θα κάνουν. Ναι, αλλά οι ψηφοφόροι δεν ψηφίζουν τους πριτάνεις. Ούτε οι φορολογούμενοι δίνουν απευθείας λεφτά στους πριτάνεις. Τα δίνουν στην κυβέρνηση για να τα δαπανίσει όπως εκείνη κρίνει. Άρα λοιπόν πρέπει απαραίτητα να βρεθεί μια λύση και να δούμε πώς στην πράξη θα λειτουργεί σωστά αυτό το αυτοδιοίκητο, ώστε αυτά τα οποία ζητά ο κόσμος και ψηφίζει μια κυβέρνηση να τα εφαρμόσει, μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Για παράδειγμα, είχαμε πει ελεγχόμενη είσοδο με τουρνικέ. Mm-hmm. Κάποιοι Πριτάνες αρνούνται να την εφαρμόσουν. Τι θα κάνουμε με αυτό? Πρέπει να δοθεί μια λύση. Άρα λοιπόν εδώ θεωρώ ότι έχουμε μείνει σχετικά πίσω, παρότι για να είμαι δίκαιος έχουν γίνει βήματα. Όμως τα πανεπιστήμια είναι κάτι αξιακό για τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι όλο αυτό το οποίο υποστηρίζουμε για για τη δύναμη που πρέπει να έχει το άτομο, τη δύναμη που πρέπει να έχει ένας νέος απόφυτος ο οποίος θα προσπαθήσει να μπει με τις Πανελλήνες στο Πανεπιστήμιο και μετά να αποφοιτήσει, που μπορεί να προέρχεται από μια φτωχή οικογένεια της επαρχίας, αυτό είναι το λεγόμενο κοινωνικό ασανσέρ που λέγαμε πάντα. Άρα λοιπόν να το φτιάξουμε αυτό το ασανσέρ, γιατί τώρα δεν δουλεύει. Αξιολόγηση στο δημόσιο και ως εκπαιδευτικούς? Δεν έχει γίνει στην πράξη αξιολόγηση. Να είμαστε ειλικρινείς. Έχουν νομοθετηθεί πράγματα. Θεωρώ όμως ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που έδωσε
και κατά τη γνώμη μου έδωσε πάρα πολύ ειλικρινές απαντήσεις, η αξιολόγηση δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη. Με αποτελέσματα που βλέπουμε όλοι μας. Έτσι. Δεν λέω ότι η κυβέρνηση δεν προσπάθησε, νομοθέτησε. Αλλά πρέπει να βρούμε τον τρόπο, και για μένα ο τρόπος τον έχω προτείνει και στον αρμόδιο υπουργό, πρέπει να ξεκινήσει από την εξής λύση, για να πούμε και μια λύση. Υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες αφορούν το ευρύ κοινό, και άρα λοιπόν πολλοί κόσμος έχει άποψη για το αν λειτουργούν σωστά ή όχι, και οι οποίες έχουν και κατατόπους παραρτήματα. Για παράδειγμα, οι εφορίες. Έτσι. Θα είχε λοιπόν αξία σε μια εφορία, ξέρω εγώ, μπορεί να πει ότι ένα μήνα η εφορία Γλυφάδας λειτουργήσε πολύ καλά, τυχαίο παράδειγμα, και η εφορία Μαρουσίου λειτουργήσε πάρα πολύ άσχημα. Ταλαιπώρησε τον κόσμο κλπ. Τι θα συμβεί στο εφοριακό στο Μαρουσίου που δεν τα πήγαν καλά? Πρόσεξε όμως, για να αξιολογηθεί, θα είχε αξία να βάλει και τους πολίτες μέσα στο παιχνίδι. Ώστε οι πολίτες να μην αξιολογούν ένα πρόσωπο, ας πούμε, εκδικητικά, να ζητήσουν ονοματεπώνυμο, ώστε να υπάρχει αυτό που λένε οι δημόσιοι υπάλληλοι, ότι κάτσε ρε φίλε, αν στοχοποιηθώ εγώ και με αδικήσει ο πολιτικός, τι θα πάθω. Και σε αυτό χρειάζεται σωστή χρήση. Οι πολίτες όμως μπορούν να αξιολογήσουν μια υπηρεσία. Σε αυτό δεν μας εμποδίζει κανείς. Ένα νοσοκομείο. Ένα σχολείο. Μια εφορία. Ναι, αλλά ο πολίτης έχει συνολική εικόνα για ένα νοσοκομείο. Έχει την εικόνα από ένα γιατρό ή από ένα νοσηλευτή. Ο πολίτης ο οποίος έχει νοσηλευτεί μέσα στο νοσοκομείο ή έχει εξυπηρετηθεί μέσα στο νοσοκομείο και περνά από διάφορα τμήματα εντός του δημόσιου νοσοκομείου, μπορεί στην έξοδό του, ίσως και μετά από ένα χρονικό διάστημα, ώστε να μην υπάρχει, ας πούμε, να μην το κάνεις εκδικητικά, να μην το κάνεις με οργή, έτσι, να μπορείς να αξιολογείς. Άλλο παράδειγμα, στα σχολεία. Και αυτό το έχω προτείνει. Και μετά όμως τι θα γίνει? Θα πάμε και στο μετά. Έχω άποψη και στο μετά. Σου λέω και ένα τελευταίο παράδειγμα για τα σχολεία. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, για παράδειγμα, οι μαθητές οι οποίοι τελειώνουν το σχολείο, ένα χρόνο μετά να μπορούν να αξιολογούν καθηγητές από τους οποίους πλέον δεν έχουν καμία εξάρτηση ή κανένα συμφέρον. Δεν υπάρχει δηλαδή σχέση η οποία μπορεί να παρερμηνευθεί και να χρησιμοποιηθεί κακόβουλα. Άρα πρέπει να βρούμε τρόπους οι εμπλεκόμενοι και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι που είναι οι πολίτες, φορολογούμενοι, μαθητές, ασθενείς, το βλέπεις κατά περίπτωση, σε σωστό χρονικό σημείο και με σωστό τρόπο να αξιολογούν τις υπηρεσίες. Όταν λοιπόν αξιολογείται μια υπηρεσία, εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος, η σωστή υπηρεσία πρέπει να παίρνει ένα μπόνους, το οποίο ο διοικητής θα το κατανέμει με βάση την γνώση που έχει για το ποιος έφερε τα αποτελέσματα και ποιος δεν τα έφερε. Και αυτός ο οποίος και η υπηρεσία η οποία είναι, δεν έχει φέρει τα καλά αποτελέσματα, έχει κριθεί ως ανεπαρκής, έχει κριθεί με έναν άσχημο τρόπο, να έχει συνέπειες. Για παράδειγμα, ένα νοσοκομείο το οποίο δεν φέρνει τα αποτελέσματα, έχει ας πούμε συνεχείς κακές αξιολογήσεις, θα πρέπει να πάει το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Υγείας, και να δει τα κονδύλια τα οποία διατέθηκαν, αν δεν χρησιμοποιήθηκαν σωστά, να υπάρχουν κάποιες ποινές. Ναι. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, σε κάθε τι στη ζωή υπάρχουν συνέπειες. Ναι, και να καταλάβει τώρα ο κόσμος πόσο σημαντικό είναι αυτό. Αν ο επίμαχος σταθμάρχης είχε αξιολογηθεί με κάποιο τρόπο σωστά, δεν θα είχαμε φτάσει και που φτάσαμε. Εντάξει, είπαμε, υπάρχουν και άλλοι 100 παράγοντες πίσω από αυτό, αλλά ήταν και αυτό. Ήταν και αυτό, ναι. Δυστυχώς, ο σταθμάρχης αυτός πέρασε από μια εκπαίδευση, την οποία είχε. Δυστυχώς εννοώ, γιατί ήταν κακή εκπαίδευση προφανώς. Έτσι. Και ελλείπεις. Άρα λοιπόν, ένα κομμάτι βασικό της αξιολόγησης, το οποίο είναι προηγούμενο στάδιο, είναι η εκπαίδευση. Και μάλιστα ενός δημοσίου υπαλλήλου, ο οποίος πρέπει να αλλάξει τομέα, πρέπει να πάει σε μια άλλη υπηρεσία, αυτή η εκπαίδευση δεν λειτουργήσε σωστά. Άρα λοιπόν, ο εκπαιδευτής πρέπει να αξιολογηθεί. Και για να γενικεύσω, μπορεί να είναι ένας κακός δάσκαλος, ένας κακός καθηγητής. Γιατρός, ναι. Ποιος μπορεί να στοιχίσει ζωές, οτιδήποτε. Εγώ για να το κλείσουμε αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Είναι δυστοπικό να πούμε ότι όλοι θα αξιολογούνται από αξιολογητές, οι οποίοι αξιολογητές θα αξιολογούνται από άλλους αξιολογητές κλπ. Πρέπει να βάλουμε τον κόσμο στο παιχνίδι. Πρέπει να βάλουμε τους άμεσα ενδιαφερόμενους στη διαδικασία να μπορούν να αξιολογούν υπηρεσίες και να υπάρχουν φίλτρα ώστε να μην υπάρχει κατάχρηση. Και αυτό σε κάθε περίπτωση θα είναι χρήσιμο για μια κυβέρνηση. Οποιαδήποτε κυβέρνηση. Το να έχεις δεδομένα στα χέρια σου και να ξέρεις αυτές οι υπηρεσίες είναι καλές. Ανταποκρίνονται καλά στα αιτήματα του κόσμου.
και αυτές οι υπηρεσίες είναι κακές, αν μη τι άλλο βοηθάνε έναν υπουργό να ξέρει που ξεκινάει. Γιατί ένας υπουργός σήμερα μπορεί για μια υπηρεσία να έχει απλά ακούσματα από, ξέρω εγώ, τον τάδε διευθυντή, τον τάδε συνδικαλιστή και να του λέει, α, άκουσέ με, εγώ ξέρω. Έχω την αίσθηση ότι αν ρωτήσεις 10 νέους, συμφωνείς με το φράχτη, συμφωνείς με την μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης, συμφωνείς, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, με τις αμυντικές δαπάνες, με τα εξοπλιστικά και με ένα σωρό άλλες επιλογές, 8 στους 10 θα συμφωνούν. Εκλογικά αυτό όμως πώς μεταφράζεται, περνάει στους νέους. Εντάξει, αυτά είναι θέματα τα οποία διαπερνούν. Μείωση των φόρων είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, επενδύσεις που έρχονται. Μείωση των φόρων δεν την βλέπουν τόσο πολύ οι νέοι, διότι ειδικά οι νέοι εργαζόμενοι ενδεχομένως να μην έχουν προηγούμενη εμπειρία. Έτσι. Το μεταναστευτικό θεωρώ τους αγγίζει. Και ειδικά νέα κορίτσια τα οποία σε συγκεκριμένα σημεία της Αθήνας πραγματικά φοβούνται να περπατήσουν. Είτε είναι βράδυ είτε είναι μέρα, και αυτό πρέπει να το πούμε. Είναι ένα πρόβλημα. Και ίσως όχι μόνο νέα κορίτσια, αλλά έχω για παράδειγμα την κόρη μου, αν μεγάλωνε λίγο και ήταν ας πούμε 18-19 ετών, σίγουρα δεν θα την άφηνα σε πάρα πολλά σημεία της Αθήνας να περπατήσει μόνη της. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το να υπάρχουν γκέτο μέσα σε μεγάλα αστικά κέντρα είναι πρόβλημα. Η κυβέρνηση τι έκανε? Η κυβέρνηση υλοποίησε την υπόσχεσή της για την προστασία των συνόρων σε στεριά και θάλασσα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στέλνει ένα μήνυμα ισχύως και στέλνει ένα μήνυμα σοβαρότητας ότι εδώ πέρα τελειώσαμε με το πάρτι. Η Ελλάδα δεν είναι πια ξέφραγο γαμπέλι. Αυτό είναι το πιο βασικό κομμάτι. Τώρα, αυτοί που έχουν έρθει μέσα, που δεν λέω ότι όλοι είναι εγκληματίες, αλλά κάποιοι είναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό αλλοδαποί, οι οποίοι έχουν έρθει παράνομα στη χώρα, έχει αποδειχθεί από συλλήψεις ότι μεγάλη πλειοψηφία, ας πούμε, των ανθρώπων που είναι στις φυλακές είναι λοδαποί. Δεν θέλω πραγματικά να εκλειφθεί αυτό ως ρατσισμός ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο ξεκινά από την παράνομη μετανάστευση και το οποίο συνεχίζεται με παραβατικότητα σε μεγάλα αστικά κέντρα. Οι δύο Πακιστανοί, οι οποίοι συνελήφθησαν, και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, για τρομοκρατική επίθεση στο εβραϊκό εστιατόριο. Είναι παράνομοι μετανάστες. Τι να κάνουμε? Έτσι. Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν πρέπει να βρούμε τρόπους να τους δέχονται πίσω οι χώρες τους, γιατί υπάρχει πρόθεση για απελάσεις από την κυβέρνηση. Το πρόβλημα είναι ότι οι διοικητικές απελάσεις οι οποίες εκδίδονται δεν γίνονται αποδεκτές από τις χώρες. Το κλασικό πρόβλημα. Έτσι, το κλασικό. Άρα λοιπόν, συμφωνίες μεταξύ των κρατών μας πρέπει να συμπεριλαμβάνουν σίγουρα και συγκεκριμένους αριθμούς απελάσεων. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πρέπει να είμαστε αμήλικτοι στην εφαρμογή των νόμων. Αμήλικτοι. Και δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται το φαινόμενο της σύλληψης από την ελληνική αστυνομία ενός εγκληματία, σε αυτή την περίπτωση ενός αλλοδαπού, ο οποίος από τη δικαιοσύνη μετά αφήνεται ελεύθερος, διότι μέχρι να συμβεί η δίκη και λοιπά, και μέχρι να συμβεί η δίκη έχει εξαφανιστεί. Αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Διότι αυτός λαμβάνει το μήνυμα ότι εδώ πέρα, εντάξει, okay, δεν σιγά με βρουν ποτέ, έχω κάνει μια παρανομία, μέχρι να γίνει και το δικαστήριο θα έχω βρει έναν τρόπο να αλλάξω χώρο, να πάω στη Γερμανία, και μέχρι τότε θα βρω και έναν τρόπο να διαπράξω ένα άλλο έγκλημα. Αυτό είναι πρόβλημα. Άρα λοιπόν, τους νέους αφορά το μεταναστευτικό. Θεωρώ ότι όλοι όσοι λένε και ζουν στο ρόζι συννεφάκι τους ότι ανοιχτά σύνορα και εμείς είμαστε, ας πούμε, πρέπει να είμαστε φιλόξενοι κλπ. Ναι, είμαστε φιλόξενοι. Αλλά είμαστε φιλόξενοι με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να σεβαστούν το σπίτι μας. Με κανόνες. Ποτέ δεν είσαι φιλόξενο στο σπίτι σου με κάποιον ο οποίος θέλει να έρθει να στο κάψει, θέλει να έρθει να στο κλέψει, θέλει να το καταστρέψει. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρεις ποιοι έρχονται μέσα. Τους νέους λοιπόν τους αφορά αυτό το ζήτημα και νομίζω ότι η καλύτερη ενημέρωση για τους αριθμούς και τα στοιχεία και τη νομική πραγματικότητα του τι σημαίνει απελάσεις μεταναστευτικό συνολικά κλπ. Θα έχει αξία. Στο κέντρο όμως, που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα γκετοποίησης, πρέπει να υπάρξει μια συγκεκριμένη πολιτική ώστε αυτό που κάποιοι ονομάζουν ενσωμάτωση να το δούμε στην λογική
ισορροπημένη έκφανσή του. Δηλαδή, ενσωμάτωση δεν είναι σε μία τάξη σχολείου να υπάρχουν 28 μαθητές αλλοδαποί και 2 μαθητές. Και επίσης αυτό αφορά ανθρώπους οι οποίοι Έλληνες. Θέλουν να ενσωματωθούν, γιατί πάρα πολλοί από αυτούς δεν θέλουν να ενσωματωθούν. Όταν μιλάμε για παιδιά, σίγουρα δεν μιλάμε για εγκληματίες. Να είμαστε ξεκάθαροι. Ένα παιδί το οποίο έχει βρεθεί εδώ πέρα, είτε γιατί ήρθε μαζί με την οικογένειά του ως πανάνος μετανάστης, είτε γεννήθηκε εδώ, δεν φταίει σε κάτι το παιδί. Το παιδί όμως, εμείς τουλάχιστον του οφείλουμε αυτό που έχουν και άλλα παιδιά αλλοδαπών οικογενειών, να έχει σωστή εκπαίδευση, να μάθει σωστά ελληνικά, αν είναι άρρωστος μαθητής να κρατήσει και τη σημαία, να υπηρετήσει με περηφάνεια στον ελληνικό στρατό όπως έκανε ο Γιάννης Αντετοκούμπο και μακάρι να τα καταφέρει να πάει και πιο πάνω. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Όμως μην κλείνουμε τα μάτια και σε περιπτώσεις παιδιών που οι γονείς τους δεν κάνουν απολύτως τίποτα για να βοηθήσουν στην ενσωμάτωση και καταλήγουν σε ηλικίες 18-19 ετών να κάνουν το πρώτο τους έγκλημα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, όπως επίσης και με συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες εντός Ελλάδας είναι πρόβλημα και δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια. Όταν έγινε το πολύ δυσάρεστο γεγονός που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε ένας νέος Ρωμά, 16 ετών αν θυμάμαι καλά, κάτι το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ δυσάρεστο, μάθαμε ότι ήταν και πατέρας ενός παιδιού 1,5-2 ετών. Ναι. Εγώ είχα πει τότε στην τηλεόραση και πάλι με κατηγόρησαν πολύ και διαστρέβλωσαν τις δηλώσεις μου, ότι εδώ μιλάμε και για περιπτώσεις βιασμών ενηλίκων. Να είμαστε ξεκάθαροι. Σεξουαλική συνένεση μεταξύ παιδιών 13 ετών δεν υφίσταται. Και νομικά δεν υφίσταται. Δηλαδή δεν υφίσταται. Σεξουαλική πράξη με παιδί 13 ετών είναι βιασμός. Τελεία και παύλα. Και ευτυχώς είδα τις τελευταίες εβδομάδες από διάφορα άλλα περιστατικά που δεν κατέληξαν ευτυχώς σε θανάτους, σε φόνους, σε οτιδήποτε. Είδαμε το θέμα να αναδεικνύεται. Και πρέπει αυτές οι κοινότητες των Ρωμά, να μπουν σε διάλογο με την πολιτεία για να σταματήσει αυτό. Είναι πραγματικά έγκλημα που συντελείται καθημερινά. Παιδιά 12-13 ετών να βιάζονται και να πολλούνται έναντι αντιτίμου σε μια άλλη οικογένεια για να υπάρξει το λεγόμενο συνοικέσιο. Έγκλημα. Για να το κλείσουμε σιγά-σιγά. Τι ετοιμάζει ο Κυρανάκης για τις επερχόμενες εκλογές? Η καμπάνια του ποια θα είναι στα social media? Μπορώ να τα αποκαλύψω όλα. Πρέπει να μας τα πεις. Πριν γίνουν, διότι είμαστε και σε χρονικό διάστημα που μπορεί οι συνυποψήφοι να πάρουν ιδέες. Έτσι μεταξύ και σοβαρού και αστείου. Κοίταξε, για να είμαι ειλικρινής. Εμένα βασικός μου στόχος είναι να είμαι συνεπής. Θέλω, όπως ξεκίνησα και με τον κόσμο που ήρθε να με στηρίξει πριν εκλεγώ βουλευτής και στην αρχή της διαδρομής μου και της πορείας μου, να το αποδεικνύω κάθε μέρα ότι εγώ παραμένω ο ίδιος, δεν έχω αλλάξει, δεν έχω φθαρεί και είμαι συνεπής σε αυτά που του έλεγα τότε και τα λέω και σήμερα με ακόμη μεγαλύτερη πυγμή και ίσως και με μεγαλύτερη ωριμότητα. Γνωρίζοντας τι μπορεί να συμβεί, τι μπορεί να κάνω στην πράξη και τι δεν μπορώ. Άρα λοιπόν ζητώ από τον κόσμο να δυναμώσει τη φωνή μου, διότι η φωνή μου είναι αυτό το, είναι η πραγματική μου δύναμη για να μπορέσω να αλλάξω κάτι εντός της κυβέρνησης. Προφανώς τίποτα είναι δεδομένο, άρα ζητώ από τον κόσμο να με ξαναστείλει μες στο κοινοβούλιο για να μπορέσω να επιτελέσω το έργο μου, αλλά θα ήθελα να με κρίνει δίκαια, να με κρίνει για τα σωστά μου και τα λάθη μου, αλλά αυτό που ζητάω πάντα είναι όταν βλέπουν κάτι και θα δουν μες στην προεκλογική περίοδο ενδεχομένως και αρκετή στοχοποίηση και αρκετούς τίτλους όπως αυτούς που συζητούσαμε πριν, ας μπουν να δουν τι πραγματικά έχω πει, ποιο είναι το νόημα των δηλώσεών μου. Θέλω να κρίνω με δίκαια, όπως και εγώ θέλω να κρίνω δίκαια τον οποιονδήποτε άλλον. Η καμπάνια μου θα έχει προφανώς πολύ social media. Θεωρώ ότι οποιοδήποτε πάει να βάλει ένα σταυρό στο ψηφοδέλτιο δεν το κάνει επειδή του έχει κάνει ένα ρουσφέτη. Είναι βαθιά μου πεποίθηση ότι το κάνει επειδή συμφωνεί με αυτά που λες. Συμφωνεί με τις θέσεις σου. Τον εκφράζεις. Τον εκφράζει και τον εκπροσωπείς. Άρα λοιπόν θέλω να συνεχίσω να είμαι εκπρόσωπος αυτών που θα με στείλουν μέσα στο κοινοβούλιο.
Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε. Καλή επιτυχία στις εκλογές. Εγώ ευχαριστώ. Καλή επιτυχία και στη Νέα Δημοκρατία, θα πω εγώ. Και καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ.